είπατε θέση. Είχαμε τοποθετηθεί τόσο η διοικήτρια του νοσοκομείου, κυρία Καλομήρη, όσο και εγώ ως πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου, ότι η θέση στόχος μας είναι η ποιοτικότερη και πληρέστερη παροχή υπηρεσιών υγείας στον νομό και όχι σε περιορισμένα τοπικά όρια. Με αυτή τη θεώρηση, λοιπόν, προχωρήσαμε θεσμικά, όσο ήταν θεσμικά και πρακτικά δυνατό, για τη συμπληρωματική λειτουργία των δύο νοσοκομείων. Σημαντικό ρόλο στην απόφασή σας, κύριοι, είναι η λέξη συμπληρωματική λειτουργία, που σημαίνει δύο νοσοκομεία, όπως υπάρχουν τώρα, με μία διοίκηση ευέλικτη για να μπορεί να χρησιμοποιήσει πιο εύκολα τους πόρους για παραγωγικότητα. Αυτό είναι το θέμα. Σέβομαι το δικαίωμα του καθενός να εκφράζεται. Συμμερίζομαι την αγωνία των συμπολιτών μου, αλλά και των συναδέλφων μου. Χωρίς να θέλω να λογοκρίνω, οφείλω να αποκαταστήσω την αλήθεια. Των όσων λαθεμένων υπόθηκαν στο βουλευτικό σε σχέση με την υγεία, όπου δεν δόθηκε καν λόγος συμβήμα στους φορείς υγείας του νομού. Το να έχει κανείς, κύριε Βουλευτά και κύριοι Δήμαρχοι και όλοι κύριοι και κυρίες, σωστούς συμβούλους, δεν κάνει λάθη, δεν εκτίθεται. Η παγκόσμια, λοιπόν, πρωτοτυπία σε σχέση με το στατιστικό δεδομένο 1,1 ανακλίνει, δυστυχώς δεν είναι έτσι. Είναι λαθεμένα, λοιπόν, αυτά τα στατιστικά δεδομένα. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο. Εάν εμείς είχαμε κάνει λάθος, δυστυχώς ή ευτυχώς, για το σκεπτικό του καθενός μας, ήρθε και ανήρτησε στην ιστοσελίδα ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Διαρόπουλος, τα αποτελέσματα που και σε αυτόν είχαν δώσει λάθος στοιχεία. Που σημαίνει, λοιπόν, για έναν που γνωρίζει και υπηρετεί την ιατρική και που ξέρει αυτό το κομμάτι που λέγεται στατιστική, ότι η πρόταση του κύριου Διαρόπουλου, κύριε, πάσχει σε τρεις τομείς. Στην εξοικονόμηση πόρων, βασικό και κύριο. Δεύτερο, δεν δημιουργεί διοικητική ευελιξία στους διοικητές. Επιπλέον, αυτό το κομμάτι, όπως είπε και ο βουλευτής μας, ο κύριος Ανδριανός, μάλλον ο κύριος Δήμαρχος το είπε, οι παραγγελίες πρέπει να γίνονται πια σε πελοποννησιακό επίπεδο και όχι μεταξύ ενός ή και των δύο νοσοκομείων, αν θέλαμε να είχαμε οικονομία πραγματική. Πάσχει, λοιπόν, η πρόταση του κύριου Λιαρόπουλου. Και δεν πάσχει, κύριε, μόνο εκεί. Τα στατιστικά δεδομένα, τα οποία έρχεται, με ένα άλλο επίσημο χαρτί, που είναι το χαρτί, το βιβλίο που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας με τον Γενικό Γραμματέα του, τον κύριο Πολύζο, τι λέει. Λέει, λοιπόν, ότι με βάση τα πραγματικά στατιστικά δεδομένα, από τα 100 μισό λεπτάκι, 117 νοσοκομεία της χώρας μας, μέσα στα 26 υπάγεται ως πρότυπο και το νοσοκομείο Ναυπλίου για το χρονικό διάστημα του 2010 που δεν ήτανε στο 2009 μέσα. Που σημαίνει τι, κύριοι, ότι η παραγωγικότητα όσον αφορά την νοσηλεία των ασθενών, των συμπολιτών μας, των συνανθρώπων μας, η επισκεψιμότητα στα εξωτερικά ιατρία είχε στατιστικά μία ανιούσα εν αντιθέσει με την πολυφαρμακεία και το κόστος της νοσηλείας